Τι κάνετε κύριε Σταματέλο, πώς είστε? Καλή σας μέρα κύριε. Καλή σας γεια μέρα. Σου Νίκο μου. Όλα καλά. Κοιμήθηκες καθόλου σήμερα? Γιατί βλέπα κάτι μηνύματα πρωινά. Ξυπνάω 7:30, οπότε δεν είναι πρωινό. Α, εντάξει. Okay. Γιατί να ξεκουράζεσαι, Νίκο μου, να ξεκουράζεσαι. Καλά, πετύχετε εσείς πρώτα το ξενοδοχείο που μένει City, που ρίξατε μπεγγαλικά σε άλλο ξενοδοχείο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Δεν πέτυχα το ξενοδοχείο για παντού της Άρσεναλ και πέταξα μπεγγαλικά σε άλλο ξενοδοχείο που νόμιζα ότι έφυγε. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Πού βρεθήκαμε εμείς με τη City? Στο Λονδίνο, ρε. Που είναι για το μάτς με την Τότεναμ. Α, χθες. Και γιατί ήταν παντού της Άρσεναλ και δεν ήταν στο Τότεναμ? Τότεναμ γιατί, σιγά. Αφού στην Τότερα παρακαλάτε να κόψει βαθμούς από τη σύνδεξη. Να κερδίσει για να έχει ελπίδες να βγει Champions League. Αυτό δεν έχει ελπίδες, γιατί η Άστον Βίλα μετά τη χθεσινή ισοπαλία και την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Everton. Δεν παίζει με την Everton, παίζει με την Crystal Palace που έχει 5-4 νίκες. Ναι, εκτός έδρας. Και η Crystal Palace έχει 5-6 νίκες, έχει διαλύσει τους πάντες. 4 έβαλε στη. 5 γκολ θα φάνε αυτή. Ναι, 4 έβαλε στη Manchester United πριν μια εβδομάδα στο ίδιο γήπεδο. Πώς, τι? Μπήκα το πρωί στο λογαριασμό της Τότεναμ στο Twitter. Ναι. Και έλεγαν... Έχεις το κουράγιο ακόμα, μπράβο. Τα περισσότερα μηνύματα, όχι επειδή είναι ημέρα τέτοια. Ναι. Ελπίζω να μην ακούει ο Elon Musk, λέει, γιατί θα αρχίσει μηνύσεις σε όποιον εξακολουθεί να το λέει Twitter και όχι X. Για πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Εγώ Twitter πληκτρολογώ για να πω πάντως. Ναι, ναι. Και εγώ. Και λένε, το μεγάλο ποσοστό των μηνυμάτων είναι σας αγαπάμε, αλλά ας φάμε 4 απόψε. Ναι. Καλά, εξυπακούεται. Όπως είπε, και ο Πολ Μέρσον, λογικά θα τα πανηγυρίσουν και τα γκολ που θα βάλει η City. Ειδικά αν είναι κανένα κρίσιμο στο 90, ξέρω εγώ, και γίνει 1-2, σίγουρα θα πανηγυριστεί. Και ας λέει όπως θέλω, κουλέ, δεν θα κάτσω να βλέπω τη City να μας νικάει. Τέτοιοι είστε, αυτοί είστε κύριε Σταμάτελο. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε. Και εγώ με τη City μάθω, ξέρω να σκοτήσω με την Τότενα. Μάστ. Ωραία. Ωραία, πες μας εντεκάδα λοιπόν τώρα. Επόμενη γραμμή. Επόμενος φίλος. Λοιπόν. Είναι τόσο άσχεστο το πάθος, ανάμεσα σε... Είσαι τρελός. Τότεναμ και Άρσεναλ. Είσαι τρελός. Δύο στάσεις στο μετρό χωρίζουν. Σκέφτομαι ότι είμαι 49. Πήγες, δεν έχεις. Ναι. Αυτό να μην μας κάνω. Και δεν πρέπει να έχω πανηγυρίσει ποτέ γκολ της Τότεναμ. Και σκέφτομαι, αν 1 στο 1.000.000 συμβεί σήμερα, πώς θα το βιώσω. Δεν το πανηγυρίσει, σαν τρόπο. Θα μου βγει να το πανηγυρίσω ή. Κάτσε, ρε φίλε. Άμα είναι ένα γκολ, όχι στο 5, γιατί στο 5 δεν θα το πανηγυρίσω, γιατί θα πω εντάξει, θα πει άλλα 4. Αλλά άμα είναι ένα γκολ στο 80, ναι. Παίρνω πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία, θα τελειώσει το μάτς και θα πανηγυρίσει τη λήξη του μάτς. Όχι το γκολ της Τότεναμ. Μάλιστα. Καταλαβες. Okay. Μαθήματα από το σεβασμό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί έχουμε και τελικό conference, αλλά πριν το τελικό conference έχουμε ΑΕΚ. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκό έχεις. Wow. Ναι, πρώτα ΑΕΚ και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το, ναι, με το Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ναι. Γιατί στόχος του Ολυμπιακού είναι να ανέβει στην τρίτη θέση αύριο. Θα μου πεις, είναι στο χέρι του 100%? Όχι. Γιατί άλλο Παναθηναϊκός περάσει από την Τούμπα, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, πάλι τέταρτος θα είναι. Και θα θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο για να μην τερματίσει τέταρτος. Αυτό που τόνισε ο Μεντιλίμπα στους παίκτες είναι ότι, οκ, πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίσαμε γιατί πήγαμε τελικό. Βγάλετε το από το μυαλό σας, γιατί αν πάμε μακριά από τον καλό μας εαυτό, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, δεν είναι εύκολο μετά να γυρίσουμε διακόπτη. Οπότε ας συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα για να πετύχουμε το στόχο μας και θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το τελικό του κόμματος. Είναι το πιο σημαντικό που τους τόνισε ο Μεντιλίμπαρ και το ξέρουμε όλοι ότι αν κατεβάσεις ρυθμούς, σβήσεις το διακόπτη και πεις έχω αυτό το στόχο και αυτά άλλα πάμε περπατώντας, δεν ανεβαίνει εύκολα διακόπτης. Όσο και αν το κίνητρο είναι τεράστιο. Γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει τους παίκτες του συγκεντρωμένους και σε εγρήγορση
εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης για αρχή, μετά Παναθηναϊκός και μετά 100% στον τελικό του κόμφερενς. Και υπάρχει και ζήτηση από τον κόσμο και τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα. Βέβαια, αφού έχουν απολυθεί, είναι 28.000. Ναι, βέβαια είναι και πολλά τα διαρκείας. Είναι καμιά 18.000-20.000 τα διαρκείας. 18.000-20.000, ναι, ακριβώς. Είναι πολλά. Οπότε το γεμάτο Καραϊσκάκης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη διάθεση των κατόχων διαρκείας. Ναι. Ότι οι υπόλοιποι θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο να βρεθούν δίπλα στην ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση είναι δεδομένο. Ναι. Εντάξει, και αν δεν είναι sold out, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ακριβώς. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι και ο αντίπαλος και πολλοί το έχουν και στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν θα το πάρει γιατί ο ΠΑΟΚ, μην έρθει και το πάρει μέσα στο Καραϊσκάκης. Οπότε να στηρίξουμε την ομάδα στη δική της προσπάθεια και για να βγει τρίτη και για να μην κερδίσει και ο αντίπαλος. Ναι. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και αυτά και το καταλαβαίνουμε όλοι. Α, και πέρσι το έδειξε αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν πάνε να έχω. Εγώ θυμάμαι τον Εμβιλά να κάνει τάκλινγκ στο 95. Δηλαδή, ξέρεις. Ναι, προφανώς. Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν οπαδικά που λέει. Και μια ψυχή. Χωρούν μόνο οπαδικά. Με ερωτικά. Για πες μας για συνέντευξη Μαρινάκη και πες μας κι αν είδες Φιωρεντίνα. Κοίταξε, ο Μαρινάκης στην Daily Mail παραχώρησε μια συνέντευξη, όπως καταλαβαίνουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων ήταν για την Νότιχαμ. Από εκεί και πέρα είπε για τον Ολυμπιακό ότι έχω τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και θέλω νίκες, όχι ήττες. Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή. Αλλά περισσότερο αναφέρεται στην Νότιχαμ. Για το πλάνο του, για το καινούργιο γήπεδο που θέλει να χτίσει, για το καινούργιο προπονητικό. Για διαιτησίες με την Liverpool, για τις τοποθετήσεις των σχολιαστών του Sky Sports. Λέει πολλά γύρω από την Nottingham. Και νομίζω ότι δείχνει κόντρα στις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι θέλει να παραχωρήσει την Nottingham και να στρέψει την προσοχή του σε άλλη ομάδα της Premier League. Φαίνεται ότι δεν έσταθουν όλες αυτές οι πληροφορίες. Γιατί γνωστοποίησε το πλάνο που έχει για την Nottingham Forest, για τον τρόπο που ασχολήθηκε με την ομάδα, τι ήξερε για την Nottingham πριν ασχοληθεί με την ιδιοκτησία της. Λέει πολλά και διάφορα. Φιωρεντίνα δεν είδα ελάχιστο. Περισσότερο είδα το Liverpool Aston Villa. Βέβαια το έκλεισε στο 80. Έχασε όλο το μάτς. Βέβαια, κοίταξε, η εικόνα του παιχνιδιού και μέχρι το 80 έλεγε ότι πρέπει να κερδίσει Aston Villa, έτσι. Δηλαδή... Ναι, αλλά ήταν 1-3 στο 80. Ναι, ήταν 1-3. Ναι. Και έτσι όπως δέχεται και το πρώτο γκολ η Aston Villa που φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Μαρτίνες, σε μια φάση που ακόμα και όταν αλλάζει πορεία είναι εύκολο, γιατί φαντάζει εύκολο για την ποιότητα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα να μπλοκάρει την μπάλα. Λέτε, okay, τα σημάδια δείχνουν Liverpool. Παρ' όλα αυτά, τα άλλα δύο γκολ τα είδαμε το πρωί. Αυτά τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, για την ομάδα που βιάστηκαν κάποιοι να χαρακτηρίσουν η Λαμία της Premier League, όταν αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα ότι ο Ολυμπιακός αύριο έχει αγώνα που θέλει να κερδίσει και περιμένουμε να δούμε σήμερα αν ο Ρίτσαρντς θα είναι στη διάθεση του Μπεντιλίμπαρ. Ο Ιμπόρα και ο Ορτέγκα, τώρα που μιλάμε, έχουν διάθεση από τον Μπεντιλίμπαρ να προφυλαχθούν για να είναι ετοιμοπόλεμο στο τελικό. Άρα ούτε και με Παναθηναϊκό τους βλέπω. Ούτε με Παναθηναϊκό. Εκτός αν είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή τους στις επόμενες ημέρες και τους δώσει κάποιο χρόνο συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό για να μην πάνε μετά από 20 μέρες στο τελικό χωρίς παιχνίδια. Τα πόδια τους. Περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές που θα κάνει και το πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του. Ψάχνουμε να βρούμε τον παρτενέρ του Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, γιατί ο Ρέτσος έχει κάρτες. Να δούμε αν θα είναι ο Ντόι, αν θα είναι ο Βέζο. Ο Άμπι. Είναι και οι δύο αριστεροπόδαροι. Και ο Κάρμο και ο Άμπι. Α, και δεν τους βάζει μαζί, λες. Ναι, δεν τους έχει βάλει μαζί. Είχε στο μυαλό του και τον Μπάουκ τον Άμπι αριστερό μπακ. Μήπως βάλει λοιπόν τον Άμπι αριστερό μπακ και βάλει δεξιά τον Κίνη. Για να ξεκουράσει και τον Ροντινέη, γιατί κάποια στιγμή να τον ξεκουράσει και τον Ροντινέη. Ναι.
να δούμε αν θα αφήσει εκτός του Τζικίνιο. Ο Ποντένσε λογικά με το Φορτούνι και τον Ελκαμπή θα ξανάρθουν στην αρχή ενδεκάδα. Ή διεκδικούν τουλάχιστον με πολλές πιθανότητες στην αρχή ενδεκάδα. Και περιμένουμε να δούμε σήμερα αν ανοίξει τα χαρτιά του, που δεν λέω ότι είναι και το πιο πιθανό από τον βασικό τεχνικό, για να δούμε πώς θα παραταχθεί αύριο ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι που θέλει την νίκη. Μάλιστα. Και θέλει την νίκη και ο αντίπαλός. Για πάμε να τα πούμε γιατί είναι πολλά γρήγορα. Έχεις καμιά εικόνα για τον Ελκαμπή? Επιβεβαιώνεις αυτό που γράφουν στο Μαρόκο ότι ζήτησε χρόνο και ότι έχει τρελές προτάσεις από την Αραβία? Θυμίζω λίγο το συμβόλαιο του. Αυτό το γράφουν στην πατρίδα του ακριβώς, ότι έχει τρελές προτάσεις από την Αραβία. Αν θέλει να πάει για τα χρήματα, νομίζω ότι η πρόταση θα είναι τέτοια που δεν θα μπορεί να την ματσάρει ο Ολυμπιακός. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αν μπει η Αραβία στη μέση είναι μόνο για τα χρήματα. Και τα χρήματα είναι τρελά. Αλλά για την ώρα στον Ολυμπιακό έχουν τη διάθεση να κρατήσουν όποιον θέλουν. Και όταν λέω όποιον θέλουν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ελκαμπή είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Ναι. Να μην θες να κρατήσεις τον πρώτο σκορ. Πάντως και Άραβες, επειδή λειτουργούν έτσι, να έχω τον πρώτο σκορ του Europa League, του Conference League. Καταλαβες. Ναι, 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 σίγουρα. Λειτουργούν έτσι. Όρτα. Ο Όρτα είναι Ολυμπιακός στις συζητήσεις με τους Πορτογάλους. Για να αποκτηθεί. Φαντάζομαι προσπαθεί να ρίξει το μέγεθος της ρέτρας. Πόσο ήταν, 5 ακριβώς, έτσι. Όταν λέμε ότι είτε 4,5. Αν δεν ήταν σε συζητήσεις, και μόνο που λέμε ότι είναι σε συζητήσεις, καταλαβαίνεις ότι συζητούν για τη ρήτρα. Αλλιώς, πάρ' τα χρήματα, τον θέλω. Πάρ' τα χρήματα, τελειώσαμε. Μάλιστα. Τον θέλει με τα δεδομένα αυτά. Είναι σε συζητήσεις. Να ρίξει τη ρήτρα, να βρεθεί χρυσή τομή με την Μπράγκα και τηλέφωνο. Εντάξει κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Γεια σας.